Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με 39-33, αλλά στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πόντο-πόντο κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν και μετά να πάρουν την πολύτιμη νίκη. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 79-66, Περιστέρι Sporting 94-90, Παπάγος Πανιώνιος 78-86, Ηρακλής Παγκράτη 92-83, ενώ ο αγώνας Ολυμπιακού Δάφνης θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Πανηγυρισμοί με τη λήξη του αγώνα και θα δούμε μέσα στα αποδυτήρια τι δήλωσε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα που είδαμε πόσο έξαλλα πανηγυρίστηκε αυτή η νίκη ο Κώστας Αριδάς. Είμαστε ευχαριστημένοι που έρθαμε και παίξαμε ένα παιχνίδι μετά από δύο πολύ άσχημα παιχνίδια που είχαμε. Εκτός ότι δεν πηγαίναν τα σούτ, δεν παίζαμε καθόλου καλό μπάσκετ. Πιστεύω σήμερα παίξαμε πολύ καλά. Και σαν ομάδα που είναι το κυριότερο για να κερδίσουμε, μπορέσαμε και κλείσαμε την άμυνα. Πάγαμε βέβαια, κάναμε ορισμένα λάθη στο πρώτο ημίχρονο και φάγαμε κάποιους εμβολιασμούς, το οποίο επέτρεψε στον Άρη να προηγηθεί με 6 πόντους στο ημίχρονο. Στο δεύτερο καλύψαμε, δεν αφήσαμε τον Άρη να κάνει εμβολιασμούς και πιστεύω ότι επικρατήσαμε δίκαια. Στην Αθήνα του Άρη χωρίς τον Νίκο Γκάλη, δεύτερη ήττα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πλέον σε κακό δαίμονα των πρωταθλητών, αφού και τις τρεις φορές που τους φιλοξένησε στο Γεώργιος Μόσχος φέτος, νίκησε και τις τρεις. Και βέβαια για να συντηρηθεί η παράδοση που θέλει τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων να θυμίζουν καλογραμμένα θρίλερ, και ο χθεσινός αγώνας δεν διέφερε σε τίποτα. Μπορεί βέβαια αυτή τη φορά να έλειπε ο Μιναζγκιακός, εκτελεστής του Άρη στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν τη δουλειά τους καλά. 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Αγγελίδης εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Γιαννάκη και έδωσε το προβάδισμα στον Άρη με 67-68. 20 δευτερόλεπτα αργότερα το σκηνικό είχε αλλάξει. Ο Μισούνο φαλίωσε το σουτ του Τζόρνταν, αλλά ο Πανταβούκας πετάχθηκε ανάμεσα στους ψηλούς του Άρη, κέρδισε το επιθετικό rebound, έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ και το διεύρυνε με μία βολή φάουλ. Ο Άρης ξεκίνησε τη θεωρητικά τελευταία του επίθεση, αλλά ο Μπέρι διάλεξε τη χειρότερη ώρα για να κάνει το 7ο και καθοριστικότερο λάθος στον αγώνα. Οι διαιτητές Σιμεωνίδης της Ανίδης θεώρησαν ότι το φάουλ του Αγγελίδη στον Τζόρνταν δεν ήταν εσκεμμένο και ο Αμερικάνος ΑΕΚ ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές, κάνοντας το 71-68. Ο χρόνος που απέμενε αποδείχθηκε αρκετός για ένα ακόμη σουτ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε περικυκλωμένος από οπαδούς της ΑΕΚ που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, πριν καλά-καλά προλάβει να δει την κατάληξη του τρίποντου που επιχείρησε. ΑΕΚ Άρης 71-68 λοιπόν, και μήπως αρχίζει να δημιουργείται παράδοση, ο λόγος στον Κώστα Πανταβούκα. Δύο φορές δημιουργούν σύμπτωση, τρίτη φορά δημιουργεί παράδοση. Ελάχιστοι ίσως πίστευαν ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει τον Άρη με τους δύο top scorer της, τον Πανταβούκα και τον Τζόρντα, να σημειώνουν λιγότερους από 30 πόντους συνολικά. Ο Κουντουράκης με 21 πόντους και άψογη στατιστική που μεταφράζεται σε 7 στα 9 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και 6 rebound ήταν μακράν ο κορυφαίος της ΑΕΚ. Και ο θρασίτατος Δημήτρης Ποδαράς η αποκάλυψη. Γιατί μόνο σε θράσους ή άγνοια κινδύνου μπορούν να μεταφραστούν τα 4 στα 11 τρίποντα του νεαρού γκάρ. Το σου πιστεύω το είχα τα τρίποντα και αυτό το έκανα. Ο Αριδάς ελάχιστα φοβήθηκε τον Μπέρι και έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Αμερικάνο. Είναι δύσκολος παίκτης, έχει πολύ καλές κινήσεις με πλάτη στο καλάθι και κοντά στη ρακέτα. Βέβαια, όχι ότι δεν τον υπολογίζω, απλώς δεν το φοβήθηκα. Και έπαιξα σαν να παίζα με ένα παίκτη της άξιό μου. Ο Τζόρνταν ήταν άστοχος, αλλά τα 3 στα 12 δίποντα ξεχάστηκαν μπροστά στις υπόλοιπες δουλειές που έκανε. 10 rebound, 2 κλεψίματα, 4 κοψίματα, ενώ πρόλαβε να δώσει ακόμη και 4 assist. Ο Πανταβούκας που δεν ξεκίνησε στην πρώτη πεντάδα βελτιώθηκε σημαντικά στο δεύτερο μέρος και τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα. Στα αποδυτήρια οι παίκτες της ΑΕΚ μιλούσαν για ανάσταση. Φαίνεται ότι αναστηθήκαμε, ξυπνήσαμε που λέμε, επιτέλους. Αλλά ο Κώστας Πανταβούκας θυμήθηκε ότι η ομάδα του διεκδικεί το Όσκαρ των απότομων αλλαγών και μεταπτώσεων. Πραγματικά είμαστε μια ομάδα που μπορεί να δημιουργεί και αρνητικές εκπλήξεις και θετικές εκπλήξεις. Και ο Άρης, ίδια γεύση με αυτόν που ηττήθηκε πριν από δύο εβδομάδες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Ολυμπιακό. 16 λάθη, 0 στην περιφερειακή άμυνα αφού δέχτηκε 9 τρίποντα. Και με τον Γκάλη σπίτι του και τον Λυπηρίδη καθυλωμένο για άγνωστους λόγους στον πάγκο, δεν θύμιζε σε τίποτα την παλιά καλή ομάδα. Ο Γιαννάκης χρειάστηκε 14 σουτ για να πετύχει μόλις 8 πόντους και τα 8 rebound, οι 6 assist και τα 3 κλεψίματα δεν αποτελούν ελαφρυντικό. Ο Μπέρι σημείωσε 22 πόντους με 10 στα 15 δίποντα, πήρε 10 rebound, αλλά με 6 λάθη στο δεύτερο ημίχρονο μάλλον δεν πρέπει να αισθάνεται και πολύ ικανοποιημένος. Σούμποντιτς και Ιωάννου προσπάθησαν, ενώ ο Πετσάρσκι σημείωσε 14 πόντους, τους περισσότερους με εντυπωσιακά καρφώματα, αλλά ήταν εκτός τόπου και χρόνου στην άμυνα. Ο Τζόρτζ Φίσερ πάντως παρουσιάστηκε ήρεμος δημοσιογράφος και η απουσία του Γκάλη ήταν μια καλή δικαιολογία. Η ομάδα δεν μπορεί να μάθει ξαφνικά να παίζει χωρίς τον παίκτη κλειδί της, είπε. Αλλά και τώρα που θα επιστρέψει, πρόσθεσε, δεν σκοπεύουμε να στηρίξουμε όλο το παιχνίδι μας πάνω του. Οι ομάδες που κερδίζουν είναι εκείνες που παίζουν ομαδικά. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Οι ευθύνες για την ήττα δεν πρέπει να πέσουν πάνω στον Μπέρι για το τελευταίο λάθος. Είναι το ίδιο απογοητευμένος όπως και οι υπόλοιποι παίκτες για την ήττα, συμπλήρωσε ο Αμερικάνος coach.
21 πόντοι και 10 rebound εναντίον του Άρη, κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητος απολογισμός είναι. Ο Χρήστος Κουντουράκης στην πεντάδα της ημέρας σαν καλύτερος small forward. Ο Ντέρεκ, άνθρωπος για όλες τις δουλειές, ο Τόμας Τζόρνταν της ΑΕΚ. 12 πόντοι, 10 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα, 4 κοψίματα ήταν η συμβολή του στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη. Δημένος και Λιφυρίδης τραυματισμένος με 71-68. Το Περιστέρι επιστράτευσε τον Κουάκη, σημείωσε τη νίκη έκπληξη επί του Άρη με 71-68. Ο αγώνας δεν ήταν ποιοτικά καλός, όμως είχε όλα τα στοιχεία που δείχνουν την ομορφιά του μπάσκετ. Χωρίς τον Άσο Γαλακτερό που παρακολουθούσε τις προσπάθειες των συμπαικτών του, η ΑΕΚ κατάφερε στα 40 τελευταία δευτερόλεπτα να πάρει τη μεγάλη νίκη από τον πρωταθλητή που έπαιξε χωρίς τους Γκάλι Λιπυρίδη και τους Γιαννάκη Ιωάννου, σαφώς επηρεασμένους από τους τραυματισμούς τους. Καλύτερη από την ΑΕΚ η Κουντουράκης με 21 πόντους, ο Τζόρνταν με 14 και ο Παταβούκας με 13. Από τον Άρη καλύτερος ο Μπέρι που στάθηκε και ο μοιραίος παίκτης με τη λάθος πάσα στο τέλος του αγώνα. Ο Αμερικανός σημείωσε 24 πόντους και ο Πετσάρσκι 12. Ας δούμε όμως τι είπαν στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου μετά τον αγώνα οι Παταβούκας, Γαλακτερός και Κουντουράκης. Μπορείς να επισημάνεις ποια ήταν τα σημεία εκείνα τα οποία σας βοήθησαν να φτάσει σε αυτή τη νίκη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξεκινήσαμε και πάλι νευρικά όπως τα δύο τελευταία. Της Θεσσαλονίκης. Εγώ αυτό που βλέπω στο φετινό πρωτάθλημα τουλάχιστον είναι ότι θα είναι το πιο συναρπαστικό, το έχουν πει πολλοί, αυτό το επιβεβαιώνω μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Και νομίζω ότι οι ομάδες Θεσσαλονίκης θα περνάνε πολύ δύσκολα από εμάς στην Αθήνα. Όχι μόνο. Και ο δραματικό παιχνίδι και να μην μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου. Κοίτα, οπωσδήποτε το να κάθεσαι στον πάγκο, πρώτη φορά κάθομαι στον πάγκο όλο το παιχνίδι και όλα αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέλεις να βοηθήσεις την ομάδα σου και να μην μπορείς. Από την εντός έδρας ήταν στον Παναθηναϊκό, στην εντός έδρας νίκη επί του Άρη. Τι έγινε, τι μεσολάβησε? Ναι, θέλω να πω ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Είναι και η φωνή μου λίγο. Λοιπόν, ο κόσμος βιάζεται να κατακρίνει ορισμένα πράγματα. Η ομάδα μας παίζει χωρίς τρεις βασικούς παίχτες. Παίζει χωρίς τον Γκέκο, ο οποίος έφυγε μεταγραφή, το Λανέ και εμένα. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, έχει αποδυναμωθεί. Σάκα απέναντι στον Άρη, ποιο ήταν το μυστικό σήμερα της επιτυχίας αυτής?